Ενδιαφέροντα σίγουρα τα όσα είπε η κυρία Κούνεβα στη Φλόρινα. Να καλησπερίσω τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παναγιώτη Κουρουπλή. Καλησπέρα, κύριε Κουρουπλή. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τους φίλους τηλεθεατές. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Τέος υπουργός, νη βουλευτής, με μεγάλο παρελθόν στην πολιτική σκηνή. Και τώρα το ερώτημα το πρώτο είναι, τι ήταν αυτό που σας έκανε και σας να αποφασίσετε να πάτε τώρα στην Ευρωβουλή και να διεκδικήσετε το σταυρό προτίμησης πλέον, έτσι, τον Ελληνικό. Είμαι από τους ανθρώπους πρώτον που θεωρώ ότι η ζωή κλείνει και ανοίγει κύκλους. Ένας κύκλος κλείνει, άλλος ανοίγει. Άλλωστε πρέπει να δίνουμε και τη δυνατότητα, όχι να το λέμε στα λόγια, τη δυνατότητα και σε νέους ανθρώπους, νεότερους, να μπολιάσουν τη δημόσια ζωή με τη φρεσκάδα τους, την ορμή τους, το ταπεραμένο τους, το πείσμα τους. Λοιπόν, θεωρώ ότι μετά την πρόταση του Πρωθυπουργού, όντας την περίοδο που ήμουν υπουργός, να εμπλακώ σε αυτή τη διαδικασία και με, ας μου επιτραπεί, έναν όρο που έβαλα, δηλαδή όρο. Είπα ότι θα με ενδιέφερε να εμπλακώ υπό την αίρεση ότι θα παραμείνει ο Σταυρός προτίμησης, γιατί τότε θυμάστε είχε γίνει μια συζήτηση. Έπαιζε ότι μπορεί να γίνει λίστα. Είμαι από τους ανθρώπους που στη ζωή μου αρέσκομαι στο ρίσκο. Ξέρετε, ήμουν σίγουρος βουλευτής στην Ανατολική Μακεδονία, όπως εκτιμούσαν όλοι. Επέλεξα τότε, όταν με διέγραψαν από το Πασόκ, να φύγω από την Ανατολική Μακεδονία και να πάω στη Β' Αθηνών. Όλοι λέγανε ότι πολιτικά είχα καταστραφεί και τελικά κατόρθωσα να έχω μια εκλογή που ήταν πρώτος, δεύτερος σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Έτσι και εδώ. Με μια δουλειά που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια από διαφορετικές θέσεις, πανελλαδική, πάντα σε κεντρίζει το ενδιαφέρον να κάνεις μια τέτοια αναμέτρηση για να δεις και η κοινωνία ποια είναι η εκτίμησή της σε αυτό που έχεις κάνει. Λοιπόν, και επειδή όλοι πιστοποιούμε σε ένα ευρύτερο πολιτικό φάσμα ότι οι ευρωεκλογές αυτές είναι καθοριστικές, γιατί όλοι δεχόμαστε ότι η Ευρώπη δεν είναι σε καλό δρόμο, αφυπνίζονται οι εθνικισμοί, οι σοβινισμοί, ο ευρωσκεπτικισμός είναι σε μια πυροδοτημένη κατάσταση, μπαίνουν λοιπόν ζητήματα κρίσιμα. Πού πάει η Ευρώπη? Πού πάει η Ευρώπη, και τι ονειρευόμαστε, δηλαδή τι αντιπροτείνουμε? Γιατί το ερώτημα δεν είναι να διαπιστώνουμε, γιατί πιο εύκολο πράγμα στη ζωή και στη δημόσια ζωή και στην Ελλάδα είναι να διαπιστώνουμε, να κάνουμε διαπιστώσεις. Το ζήτημα είναι ποια είναι η απάντηση απέναντι σε αυτή την Ευρώπη που θυμίζει Μεσοπόλεμο, που πραγματικά δημιουργεί μια ανησυχία, που έχει αφυδατώσει το κοινωνικό κράτος που είχε κατακτηθεί για δεκαετίες μέχρι την περίοδο που άρχισε η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, έβαλε σε μια επιθετική γραμμή και πάλι τον ευρωπαϊκό καπιταλισμό, ο οποίος άρχισε ουσιαστικά να αφυδατώνει τις κοινωνικές κατακτήσεις και τα κοινωνικά δικαιώματα. Λοιπόν, η Ευρώπη, πρέπει να, η σημερινή Ευρώπη και ιδιαίτερα οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις που θεωρούν ότι έχουν ιστορική ευθύνη επιτέλους να αντιπροτείνουν μια νέα επιλογή, θα πρέπει λοιπόν να βρουν τον κοινό τόπο, να εκπονήσουν ένα αφήγημα, νέο αφήγημα που θα μπολιάσει, θα κεντρήσει τον προβληματισμό των Ευρωπαίων πολιτών και θα πείσει τελικά ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος, ο δρόμος του συνανήκει και του συναποφασίζει, που πιστεύω εν της πράγμασης και επί της ουσίας το μεγάλο διακύδευμα είναι αυτό. Το γιατί όμως, κύριε Κουρουπλή, ο κόσμος στην Ευρώπη στρέφεται στην ακροδεξιά και δεν ενισχύει τις τάξεις της αριστεράς? Είδαμε για παράδειγμα τους Ποδέμους στην Ισπανία, είχαν μια τεράστια εκλογική απώλεια, έχασαν 29 έδρες. Είδαμε στην Φιλανδία και στην Ισπανία σοσιαλιστικά κόμματα να κερδίζουν τις εκλογές. Η πλευρά της αριστεράς, την οποία φιλοδοξεί και τονίζει ότι ανήκει ως ΣΥΡΙΖΑ ακόμη, άσχετα αν επιδιώκεται να πείτε και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, δεν φαίνεται να ενισχύεται. Γιατί κερδίζει έδαφος λοιπόν στην Ευρώπη η άκρα δεξιά και όχι η αριστερά? Μήπως πρέπει να δείτε και εσείς και να κάνετε την αυτοκριτική σας? Θα σας πω. Όταν οι προσδοκίες μιας κοινωνίας διαψεύδονται και διαψεύστηκαν από τα λεγόμενα σοσιαλδημοκρατικά και σοσιαλιστικά κόμματα, ο κόσμος στρέφεται προς τη συντηρητική κατεύθυνση.
Και εδώ είναι, όπως είπα, η ιστορική ευθύνη όλων αυτών των δυνάμεων και της αριστεράς και των πρασίνων και των οικολόγων να κατανοήσουν ότι δεν κατέχουν ξεχωριστά ο καθένας τη μοναδική αλήθεια, ούτε ορθοτομούν το λόγο της αληθείας, αλλά από κοινού θα πρέπει να συνεργαστούμε για να βρούμε ακριβώς τις απαντήσεις, τις πιστικές στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τον Ευρωπαίο πολίτη. Αν αυτή η Ευρώπη είναι μια Ευρώπη, μπορεί να είναι μια Ευρώπη των λαών, να είναι μια Ευρώπη της αλληλοαποδοχής, μια Ευρώπη που θα εκπονήσει ένα πρόγραμμα, ένα παραγωγικό μοντέλο καινούριο, προκειμένου να αντισταθεί στην ισοπαίδωση και στην κατεδάφιση των κοινωνικών δικαιωμάτων από την απειλή εισβολής του μοντέλου του κινέζικου ανταγωνισμού και του αφυπνιζόμενου ινδικού ανταγωνισμού που ουσιαστικά στηρίζονται στην κατεδάφιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Μια Ευρώπη που θα πρέπει να έχει γεωπολιτική παρουσία και να μην συμβεί αυτό που συνέβη στη Μέση Ανατολή, όπου άφησε τη Ρωσία και την Αμερική να διαχειριστούν ένα ζήτημα που το λούστηκε εν της πράγμασης η Ευρώπη με το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, με συνέπεια να φανεί και ανέντιμη και ανέτοιμη η Ευρώπη να το διαχειριστεί. Για όλα αυτά, τι θα κάνει η Ευρώπη δηλαδή, τι θα πει στους πολίτες για αυτό που συντελείται στην Λιβύη? Κύριε Κουρμπλή, για όλα αυτά όμως, γιατί να μην ψηφίσει ο ένας πολίτης το κίνημα αλλαγής και να ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ? Μιλάμε πάντα για τα ευρωπαϊκά ζητήματα τώρα, έτσι. Ναι, ευρωπαϊκά. Δηλαδή, γιατί να μην ψηφίσει το κίνημα αλλαγής που ανήκει της πράγμασης, πιο ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, ας πούμε, ότι προς το παρόν είναι εντός εκτός και πίτα αυτά. Κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Γιατί να μην ενισχύσει τον άλλο πόλο ισχυρό απέναντι στο Λαϊκό Κόμμα? Καταρχάς, οι σοσιαλιστές στην Ευρώπη υπέκυψαν στον πειρασμό της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, συνεργάστηκαν με συντηρητικά κόμματα. Καλά, τώρα και εσείς συνεργαστήκατε με τον κύριο Καμένο. Θα σας πω. Και ιστορικά νομιμοποίησαν πολιτικές επιλογές τις οποίες έπρεπε να κυρώνουν. Γιατί όμως αυτή τη στιγμή δέχομαι αυτή την ερώτηση από σας? Είναι άλλο πράγμα να είσαι συνέτερος σε ένα κόμμα που είναι το κυρίαρχο και άλλο να είσαι η ουρά. Πέστε μου εσείς ότι ήταν ο Καμένος με το ΣΥΡΙΖΑ, εμπόδισε το ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει όποιους νόμους ήθελε? Σε πάρα πολλά ζητήματα κάποιοι νόμοι περνούσαν με την ψήφο του Ποταμιού όμως και του κινήματος αλλαγής, κύριε Κουρμπλή. Το ΠΑΣΟΚ είχε συνεργαστεί με τη δεξιά, αλλά εγώ σας λέω, και το λέω γιατί από την εμπειρία που ξέρω, ξέρω πολύ καλά πώς επέβαλαν πάντα οι δεξιοί της, γιατί ήταν η μικρή δύναμη στη συνεργασία. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει εκδηλώσει ένα μοντέλο αναπτυξιακό που δείχνει ότι τα όποια αποτελέσματα της ανάπτυξης δεν αφήνουν στα ζήτητα τους ανθρώπους, αλλά αυτό που κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα όλοι αυτοί οι κύριοι και λένε για τα επιδόματα δεν είναι η λύση. Τα επιδόματα όμως αυτή τη στιγμή σταμάτησαν χιλιάδες ανθρώπους να ρίχνουν την αξιοπρέπειά τους στους κάδους των σκουπιδιών. Γιατί όμως δεν τα θέλεις, δίνετε? Γιατί ακούστε, δεν δίνετε τα επιδόματα για να δημιουργήσετε αναπτυξιακές ευκαιρίες και προοπτικές για θέσεις εργασίας, για πρωτοβουλίες, για δράσεις? Ακούστε τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα μπορεί να τα λέει ο καθένας εύκολα. Δέστε τι έγινε στη Γαλλία με μια γαλλική οικονομία. Πόσα εκατομμύρια άνθρωποι είναι στα αζήτητα? Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, δηλαδή λέει κατά κεφαλήν εισόδημα 15.000, εγώ 200 ευρώ και εσύ 29.800. Αυτό το μοντέλο ανάπτυξης σε εμάς δεν μας εκφράζει. Εμείς θέλουμε η ανάπτυξη, ο ύμνος που λέμε της ανάπτυξης, να αγγίζει τα χείλη όλων των πολιτών. Να δίνει τη δυνατότητα σε κάθε νέο και σε κάθε νέα να αναπτύσσει τις δημιουργικές του δυνατότητες στο αυτό σημείο εκκίνησης. Γιατί λοιπόν αυτό το ένα δις, το πλεόνασμα, δεν το χρησιμοποιείτε για τέτοιες δράσεις και το χρησιμοποιείτε για επιδοματικές δράσεις? Όχι, το ένα μέρος των πλεονασμάτων πάει για να κρατήσει όρθια την κοινωνία. Πάλι δεν θέλετε να καταλάβετε. Τότε γιατί να πούμε ότι η Ευρώπη δεν πάει καλά? Μια χαρά πάει η Ευρώπη, με ένα μοντέλο όπου συσσωρεύει τον πλούτο στους λίγους και απλώνει τη φτώχεια και την ανασφάλεια
και τον κοινωνικό αποκλεισμό στους χιλιάδες. Όπως το παράδειγμα που σας λέω στη Γαλλία. Εγώ αυτό το μοντέλο δεν με εκφράζει. Δηλαδή πότε η Γαλλία, πέστε μου πότε η Γαλλία θα αποκτήσει τέτοια δυνατότητα ώστε αυτοί οι άνθρωποι όλοι να μείνουν στο περιθώριο. Ποιο μοντέλο σας εκφράζει? Ποτέ δεν θα το αποκτήσει. Δεν σας γιατί εκφράζει αυτή το μοντέλο της Γαλλίας? Ακολουθεί ποιο μια μοντέλο σας εκφράζει? Ορίστε. Ποιο μοντέλο σας εκφράζει που δεν σας εκφράζει το μοντέλο της Γαλλίας? Σας λέω, μου λέτε γιατί δεν δώσατε τα λεφτά. Αυτό που λέει η δεξιά. Αυτό που λέει η νεοφιλελεύθερη πολιτική. Γιατί δεν δώσατε τα λεφτά στην ανάπτυξη? Ποια ανάπτυξη? Δηλαδή η δεξιά που μέχρι το 2015 που ακολουθούσε αυτό το μοντέλο τι έκανε? Τι έφερε στην Ελλάδα, να καταλάβω. Εγώ σας ρώτησα ποιο μοντέλο σας εκφράζει. Τι ανάπτυξη έφερε στην Ελλάδα? Όχι, σας ρώτησα ποιο μοντέλο σας εκφράζει αφού δεν σας εκφράζει το μοντέλο της Γαλλίας. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή η πολιτική για την οποία μιλάμε δεν οδηγεί σε διέξοδο, σε αδιέξοδο οδηγεί. Γιατί? Τι διακήρυξε ο νεοφιλελευθερισμός? Ότι θα απαντούσε στα ζητήματα της ανεργίας, της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού? Τι απάντησε? Συσσωρεύεται και ενδυμεί το φαινόμενο αυτό σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε. Είναι μια επιλογή. Εμείς λέμε ότι οι κοινωνικές δαπάνες αφορούν όλη την κοινωνία. Ότι οι κοινωνικές δαπάνες είναι εξόχως αναπτυξιακές δαπάνες. Γιατί αυτό το περίσσευμα, το λίγο ή το πολύ, πρέπει να το γευτούν όλοι. Θα το γευτούν μόνο το 5% της κοινωνίας και το 10%. Το οποίο περίσσευμα είναι ένα μεγάλο θέμα βεβαίως και πώς προήλθε, έτσι. Από τη φορολόγηση μεσαίας τάξης. Κυρίως. Από όλο τον κόσμο την προϊόντα. Τον ελεύθερο επαγγελματίο. Για πετε μου, αυτά που, τα λεφτά που δίνει σήμερα, 120 δόσεις που κάνει η ρύθμιση, αφορούν μόνο τους αποκλεισμένους? Δεν αφορούν 4 εκατομμύρια ανθρώπους? Προφανώς. Το επίδομα στέγης δεν αφορά χιλιάδες ανθρώπους? Το ότι πήγαν στα σχολεία τα βιβλία εγκαίρως έπειτα από χρόνια, ακόμα και στα καλά χρόνια δεν πήγαιναν ούτε οι καθηγητές, ούτε τα σχολεία. Για πέστε μου τα νοσοκομεία σας, μπορείτε να μου πείτε πόσα λεφτά χρωστούσαν όταν ανέλαβα υπουργός υγείας εγώ, που ήρθα και εδώ? Δεν ήταν απλώς χρεωμένα, ήταν χρεοκοπημένα. Το Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, για να πω ένα παράδειγμα, χρωστούσε παρακαλώ 70 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν να πληρώσουν προμηθευτές τα νοσοκομεία 4 χρόνια. Και ξεπληρώσαμε μέχρι ευρώ το Παπαγεωργίου, δώσαμε 70 εκατομμύρια ευρώ για να ξεχρεωθεί. Και όπως όλα τα νοσοκομεία. Αυτά που πήγαν δεν πάνε για την κοινωνία? Στην παιδεία, στην πρόνοια, τα ίδια επιδόματα? Για φέρτε μου έναν πολυτεχνό να μου πει, παίρνει τα ίδια επιδόματα που παίρνε τότε, πριν από την κυβέρνηση αυτή? Για φέρτε μου λοιπόν το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. 25 χρόνια αυτοί ήταν οι άνθρωποι σε κατάσταση πολιτικής ομοιρίας. Σήμερα τακτοποιήθηκαν. 5.000 πυροσβέστες ήταν και αυτοί σε πολιτική ομοιρία. Και αυτοί τακτοποιήθηκαν. Και οι εργαζόμενοι που είναι με συμβάσει στα νοσοκομεία, στα ΚΡΑΠ, στα ΚΡΑΠ αμαία, λοιπόν, σε δημόσιες δομές κοινωνικές, και αυτοί η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτής είναι να στηριχτούν όλες αυτές οι δομές. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν ασφαλή εργασία. Αυτή είναι η δική μας επιλογή. Σε αυτή την προσπάθεια θα πάμε. Την οικονομία την πήραμε από μια περίοδο πλήρους αβεβαιότητας. Η χώρα ήταν σε οικονομική κατοχή. Αυτοί που την κατέστρεψαν, τη λαϊλάτισαν, σήμερα μας λένε ότι κατέβηκαν από Παρθενογέννηση. Θα επαναφέρουμε τώρα, δηλαδή την οικογενειοκρατία για να γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω. Ως αν να μην ξέρουμε τι προσέφεραν και απευθύνουμε στο δημοκρατικό κόσμο, στον κόσμο της δημοκρατικής παράταξης, να τους πω και να τους θυμίσω τι συμφορές έφερε και η οικογένεια συγκεκριμένη πολιτικές σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο καθένας θα αναλάβει τις δικές του ευθύνες, θα κρίνει και θα συγκρίνει. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι αύριο... Πάντως κύριε Κουρουμπλή, και εσείς υπηρετήσατε στην κυβέρνηση Παπανδρέου, ήσασταν υποψήφιος. Εγώ είμαι περήφανος γιατί ήμουν στην κυβέρνηση... Του Γιώργου Παπανδρέου. Όχι, στην κυβέρνηση Αντρέα Παπανδρέου. Όχι, και του Γιώργου λέω. Όχι, δεν ήμουν ποτέ στο Γιώργο. Όχι, στην κυβέρνηση. Βουλευτής. Βουλευτής. Ναι. Καλά. Εκεί δεν υπήρχε οικογενειοκρατία. Βουλευτής ήμουνα και με διέγραψα. Εκεί δεν υπήρχε και οικογενειοκρατία. Και έφυγα από το μεγαλύτερο κόμμα εκείνης της στιγμής. Εκεί δεν γιατί, υπήρχε οικογενειοκρατία. Για να μην λένε κάποιοι ωραία λόγια, έφυγα από το μεγαλύτερο κόμμα εκείνης. Όχι, έφυγα. Με διέγραψα. Καταψηφίσατε το μνημόνιο. Ναι, και από το μεγάλο κόμμα. Το μνημόνιο με το ΣΥΡΙΖΑ μετά. Και από το μεγαλύτερο κόμμα εκείνης της στιγμής δημοσκοπικά στη Βουλή πήγα στο μικρότερο κόμμα. Και έγιναν εκλογές μετά από 6 μήνες και ο λαός με έβγαλε πρώτο-δεύτερο βουλευτή στη Βίτη. Και ψηφίσατε το μνημόνιο. Και ψηφίσατε το μνημόνιο εκεί. Ορίστε. Και ψηφίσατε μετά το μνημόνιο.
η χώρα, όταν η χώρα βρέθηκε σε αυτή την καταστροφή, κυβέρνηση από εκεί και πέρα θα σας πω. Εσείς την οδηγήσατε. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πώς, θα κάνετε κοντά, εσείς την οδηγήσατε. Ακούστε, θα σας πω. Το εξάμεινο Βαρουφάκη, το καταστροφικό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Ποιανού ήταν. Δεν είναι έτσι. Αποκρύπτεται πολλά και δημιουργείται και μια ελλειπής πληροφόρηση. Ελλειπής πληροφόρηση για όλη η Ευρωπαϊκή. Πήγαμε λοιπόν στις εκλογές το Γενάρη. Μαζί σας, είπα να καταστροφήσετε να μην με ρωτήσατε, πρέπει να απαντήσω. Λοιπόν, πήγαμε στις εκλογές το Γενάρη με ένα πρόγραμμα. Επιχειρήσαμε να το υλοποιήσουμε, δεν μπορέσαμε να το υλοποιήσουμε. Ακριβώς γιατί ήρθαν οι θεσμοί, η Ευρώπη και ήταν εξαιρετικά σκληροί μαζί μας. Ναι, αλλά μην σας τα λέγαμε. Πήγαμε κάποιοι σε ένα συμβιβασμό. Σας τα λέγαμε όμως. Ακούστε. Εγώ εδώ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Κουρουπλή. Τους σήμερα τους έλεγα και τους ρωτούσα, αν δεν θέλουν, τι θα κάνετε. Ναι, εμείς, και έλεγα, θα σκίσουμε το μνημόνιο. Ακούστε, τότε δεν έπρεπε οι Έλληνες να κάνουν ποτέ πριν από το 1821 απόπειρες να απελευθερωθούν. Γιατί εσείς κάνατε ήδη από τον τουρκικό. Τι ήταν τουρκικό ζυγό, ήταν τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ζυγό ήταν. Και σήμερα ζυγό ήταν. Ζυγό, γιατί αυτή την Ευρώπη δεν μας εκφράζει αυτή η Ευρώπη. Παραμένουμε στην Ευρώπη. Τότε γιατί το όχι του δημοψήφισμα το κάνατε. Το όχι ήταν γι' αυτό μια μορφή αντίσταση. Το κάνατε νέο. Όχι, δεν το κάναμε νέο. Πήγαμε σε έναν ιστορικό συμβιβασμό και με πολύ μεγάλη εντυμότητα πολιτική κάναμε αυτό που δεν κάνανε ούτε ο Γιώργος ούτε ο Σαμαράς. Το θέσαμε στην κρίση του ελληνικού λαού και ο ελληνικός λαός μας έδωσε την εντολή να κυβερνήσουμε τη χώρα. Και το όχι. Α, λέτε μετά τις εκλογές. Το όχι, το όχι το κάνατε ναι. Ήταν μία μορφή αντίστασης. Από εκεί και πέρα εμείς οφείλαμε να δούμε τι ήταν αυτό το λιγότερο κακό. Και το λιγότερο κακό ήταν από το να βγει η Ελλάδα από την Ευρώπη να πάμε σε ένα συμβιβασμό και να παλέψουμε από τα μέσα. Και παλέψαμε από τα μέσα και μας είπαν ότι θα πέσουμε σε δύο μήνες, οι πρώτοι αξιολόγοι, στη δεύτερη, στην τρίτη, στον κόφτη. Ούτε κόφτες εφαρμόσαμε, ούτε συντάξεις μειώσαμε, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, λύσαμε ζητήματα που εκκρεμούσαν χρόνια όπως ήταν το Σκοπιανό, αναβαθμίσαμε το κύρος της χώρας διεθνώς, προστατεύσαμε τα συμφέροντα της χώρας και κάναμε συμφωνίες με χώρες της Μέσης Ανατολής και σήμερα η Ελλάδα διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο όχι μόνο την εθνική της ακεραιότητα αλλά και τα οικονομικά. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο πρώτος που στράφηκε τόσο πολύ στις χώρες της Μέσης Ανατολής ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου στην κυβέρνηση του οποίου δεν το αρνούμε αυτό. Ξεκίνησε δηλαδή, τότε. Από εκεί ξεκίνησε η πολιτική. Ξεκίνησε τότε, αλλά σήμερα έχει φτάσει να ολοκληρώνεται μια τέτοια συνεργασία, να μπαίνει σε εντελώς διαφορετικές δράσεις. Πείτε μου και μια φάση, και επειδή το αναφέρατε. Να ξεκινάνε τα ενεργειακά δίκτυα και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά βάζουμε την Τουρκία στο καναβάτσο. Επειδή το αναφέρατε, κύριε Κουρουπλή, θέλω, επειδή είμαστε στη Δυτική Μακεδονία, μου πείτε για τη συμφωνία των Πρεσπών. Έχοντας περάσει κάποιοι μήνες, θεωρείτε πραγματικά ότι τελικά η συμφωνία είναι υποφελής για τη χώρα και πώς σχολιάζετε τη μεγάλη αντίδραση εδώ, στη Δυτική Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, κατά στελεχών, βουλευτών, υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο. Δηλαδή, όταν μαζεύονται, αν αύριο τώρα πάω εγώ κάπου και μαζευτούν 30 κύριοι. Δεν μίλησα μόνο για αυτό, μίλησα γενικότερα για την αντίδραση. Ακούστε και μου πούνε ότι είμαι προδότης, είναι σοβαρά πράγματα να γίνονται αυτά στη χώρα. Η χώρα αμφισβητεί κανείς ότι όσο εκκρεμούσε αυτή η ιστορία, απέβαινε εις βάρος της χώρας. 140 χώρες, παρακαλώ, αναγνώρισαν τη χώρα αυτή ως Μακεδονία. Και όταν βρέθηκα πέρυσι το Μάρτιο στην Αμερική και γινόταν ένα συλλαλητήριο, πήγα και βρήκα κάποιους ανθρώπους και τους λέω συγγνώμη. Όταν η Αμερική αναγνώρισε τη χώρα αυτή ως Μακεδονία, γιατί δεν μαζευτήκατε στις πατριώτες καμιά 40 χιλιάδες από τα 4 εκατομμύρια που είστε στην Αμερική, 3. Και να στρατοπεδεύσετε έξω από το Λευκό Οίκο, να φάτε και λίγο ξύλο για την πατρίδα, αφού το βλέπετε τόσο σωστά, και να υπερασπιστείτε αυτό που πιστεύετε. Τώρα εκ του ασφαλούς με την αστυνομία γύρω γύρω να σας φυλάει, φωνάζετε εσείς συνθήματα λοιπόν για τα Σκόπια. Αυτή είναι η λύση. Διότι τα κόμματα τα προηγούμενα δεν τολμούσαν, ενώ είχαν συμφωνήσει τα περισσότερα, στις περισσότερες φορές που συζητήθηκε το θέμα αυτό, και υποκρινόντουσαν τώρα στην. Γιατί δεν είχαν τη γενναιότητα να κάνουν αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Πάντως, κύριε Κουρουπλή, η Ελλάδα λοιπόν, γλώσσα δεν χώρισε. Γλώσσα δεν χώρισε καμία ελληνική θα κυβέρνηση. Θα σας πω. Η γλώσσα και είναι σύμφωνα με όλους τους γλωσσολόγους είναι η βάση για να χτιστεί η εθνική ταυτότητα. Ναι, ακούστε, να μιλήσω όμως. Η γλώσσα είναι νοτιοσλαβική. Γράφεται μέσα στη συμφωνία. Εγώ δεν την είπα. Το 59 ο πρόγονος αυτών που φωνάζουν
ο Αβέροφ την είπε μακεδονική Βουλή, και, ναι. Και η πρόγονος του κυρίου Σαμαρά στο βιβλίο «Στα μυστικά του Βάλτου» τους έλεγε ότι σε 100 μεριές ότι η γλώσσα είναι μακεδονική. Λοιπόν, να σταθήσουμε αυτά. Αυτή η χώρα είναι η μόνη χώρα που δεν μπορεί να απειλήσει την Ελλάδα. Η χώρα αυτή ξέρει ότι η μόνη χώρα που δεν την υπονομεύει είναι η Ελλάδα. Η κυβέρνηση αυτή μακροχρόνια θα καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι έκανε μια συμφωνία και έκοψε τον ομφάλιο λόρο της Τουρκίας ώστε να γίνει η στρατιωτική δύναμη της περιοχής στα πλαίσια του αλβανικού μεγαλοειδιατισμού. Αν αυτά δεν τα καταλαβαίνουν κάποιοι και νομίζουν ότι μπορούν εύκολα να λένε κάποιους προδότες, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Πάντως εγώ δεν σας εγώ ξέρω για τους καλά 30, ιστορία. Σας ξέρω τι έγινε. Η τεράστια πλειοψηφία του κόσμου εδώ. Ακούστε. Είναι αυτή, την περιοχή αυτή, εδώ, αυτή την περιοχή έτσι. Εδώ την απελευθέρωσε ο Λευτέριος Βενιζέλος. Και αυτόν τον άνθρωπο το 17 η δεξιά του ρίξε το ανάθεμα. Και δυστυχώς συνεργάστηκε και το κατεστημένο της Εκκλησίας τότε. Το 1920 αυτός ο άνθρωπος υπέγραψε τη συνθήκη των Σευρών. Και σε 10 μέρες όπλο ελληνικό, χέρι ελληνικό απεπεράθη να τον δολοφονήσει. Το 1930 αυτός ο άνθρωπος είχε τη γενναιότητα να κάνει να προχωρήσει τη συμφωνία της ειρήνης με τον Κεμάλ Ατατούρκ. Και τότε έχασε και τις εκλογές. Αλλά είχε την πολιτική γενναιότητα να κάνει κάτι που συνέφερε τη χώρα. Τώρα με παρορμητισμούς και με συναισθήματα και με προπαγάνδες κάποιων ότι εμείς που υπογράψαμε τη συμφωνία είμαστε προδότες. Συγγνώμη, θα το γυρίσω κι εγώ λίγο στο προσωπικό. Πώς μπορεί να με πει κάποιος προδότη εμένα? Ξέρει καλά την ιστορία της οικογένειας μου. Ξέρει καλά ποια μάνα με γέννησε εμένα και από πού ήρθε. Και αν έσφαξαν οι Τούρκοι τον πατέρα της. Ξέρει καλά αν ο αδερφός του πατέρα μου χάθηκε έφεδρος ανθιπολοχαγός στο αλβανικό μέτωπο με 3 βραβεία Ανδρείας. Ξέρει καλά το παιδί το δικό μου όντας υπουργός υπηρέτησε τις ειδικές δυνάμεις. Δηλαδή αν αύριο χρειαστεί η πατρίδα αυτό το παιδί θα πάει να πολεμήσει, τα δικά του τα παιδιά μόνο θα πάει να πολεμήσουν. Μα τι μας λένε τώρα? Λοιπόν, ας είμαστε λίγο αυτοπειθαρχημένοι. Διότι εγώ δεν είπα ποτέ σε κανέναν άνθρωπο ότι δεν είναι πατριώτης. Δεν αμφισβητώ κανέναν. Ας διαμαρτύρεται, ας λέει ό,τι θέλει. Είναι ένας κοινός τόπος που πρέπει πάνω σε αυτό να συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Ελλάδα πονάει αλλού. Η Ελλάδα πονάει από εκεί. Και εκεί πρέπει να έχει το μυαλό της στραμμένο. Έτσι. Και να πω και κάτι ακόμα το οποίο πρέπει να το κατανοήσουμε έτσι. Να πάρουμε παραδείγματα. Το 1974 οι Γρυβικοί έσφαζαν τους Μακαριακούς. Εγώ θα σας πω λοιπόν εδώ δημόσια ότι θεωρώ πατριώτες και τους μεν και τους δε. Αλλά αυτή η σφαγή έφερε τους Τούρκους στην Κύπρο. Λοιπόν, ας είμαστε λίγο αυτοπειθαρχημένοι. Βεβαίως δέχομαι τη διαφωνία, τον προβληματισμό, τις ενστάσεις. Ακόμα και το να πούν κάποιοι δεν ψηφίζουμε τον Τσίπρα γιατί δεν θεωρούμε η μεγάλη συμφωνία. Η ανήκει σε αυτή την ομάδα. Αλλά το να λες σε κάποιον προδότη είναι υπερβολή. Δηλαδή εδώ έχετε βουλευτές, έχετε ανθρώπους, είναι προδότες. Έλεος δηλαδή. Λίγο... Πριν κλείσουμε και πάλι με τις ευρωεκλογές, θέλω να μου σχολιάσετε και ένα ζήτημα που σήμερα κυριαρχεί στην επικαιρότητα, στα sites τουλάχιστον και σε κάποια δελτία. Είναι αυτή η ιστορία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω ότι τα λέτε γενικώς και έχετε άποψη για όλα τα ζητήματα. Λένε λοιπόν πολλοί πώς είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός και μάλιστα της αριστεράς να κάνει διακοπές σε ένα πολυτελές κότερο μιας γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας. Κοιτάξτε, δηλαδή βρέθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας σε μια τέτοια πήρε πιστεύω, μια πρόσκληση και βρέθηκε σε ένα τέτοιο χώρο. Και αυτό είναι το επίδικο, το πολιτικό, το οποίο πρέπει να χαρακτηρίσει τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας ξέρετε που μένει. Ξέρετε που μένει ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, να σας στην πω κάτι Κυψέλη. Όμως. Ναι, αλλά στο κότερο θα μπορούσε να μην πήγαινε. Ο Αλέξης Τσίπρας μένει στην Κυψέλη. Όλοι ξέρουμε πώς είναι η προσωπική του ζωή. Το ξέρουμε πάρα πολύ. Ναι, καλά. Αλλά το βλέπουμε φωτογραφίες σας... με το πουρο, στο κότερο, με την πισίνα. Λοιπόν, εντάξει. Τώρα, αν αυτό είναι το γεγονός το πολιτικό το οποίο πρέπει πραγματικά να κυριαρχεί. Σημειολογικά, όχι να κυριαρχεί, αλλά σημειολογικά έχει έναν διάλογο. Τέλος πάντων,
Και μάλιστα να μας το λέει δεξιά αυτό, ας πούμε. Εντάξει, αυτό. Έλεος, δηλαδή. Σε αυτό μάλλον δεν έχει τα όλοι, αλλά... όλοι αυτοί ξημεροβραδιαζόντουσαν εκεί ναι, που αλλά υποτίθεται ότι εδώ είμαστε κάτι διαφορετικό. Εγώ το θεωρώ αστείο και να το συζητάμε τώρα. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, εκείνο που έχει σημασία, ξέρετε ποιο είναι. Ότι αυτή η κυβέρνηση νοιάζεται όλους αυτούς τους κατατρεγμένους της κρίσης. Νοιάζεται την κοινωνία που σφαδάζει όλα αυτά τα χρόνια από τις περικοπές. Λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση σήμερα προχωρεί σε κοινωνικές παροχές που στηρίζουν την κοινωνία, στηρίζουν την αγορά, ενδυναμώνουν την αγοραστική δύναμη του κόσμου. Αυτά θα κριθούν στις εκλογές. Και αν ο ελληνικός λαός θέλει να επαναφέρει την οικογενειοκρατία στην Ελλάδα, είναι μια επιλογή. Θα την κάνει. Ή αν πάλι θέλει να φέρει όλους αυτούς που κατέστρεψαν την Ελλάδα και τώρα νομίζω ότι κατήλθαν από παρθενογένεση. Εμείς λοιπόν θα καταθέσουμε όλοι βάζετε και το κίνημα αλλαγής σε αυτούς. Ορίστε. Βάζετε και το κίνημα αλλαγής σε αυτούς. Όχι βέβαια. Α, μόνο γιατί εγώ απευθύνομαι, ακούστε, να το διευκρινίσουμε. Εγώ είμαι γι' αυτό, γέννημα, φρέμα για να μην και γι' αυτό. Σάρκα από τη σάρκα της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Εγώ καλώ το κίνημα αλλαγής να καταλάβει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, που είναι ο ιδρυτής, και εξαιτίας του Ανδρέα Παπανδρέου είναι όλοι, και εγώ αν θέλετε, και όλοι μας γίναμε δημόσια πρόσωπα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μας δίδαξε ένα πράγμα, ότι ο στρατηγικός μας στόχος πρέπει να είναι η ήττα της δεξιάς. Δεν είπε, ακόμα και το 90 που η αριστερά τον πόνεσε με τη συμμαχία εκείνη την αλόκοτη και την παραφύση με τη δεξιά, την οποία πλήρωσε η, γιατί ξέρετε αυτά τα ετερόκλητα πληρώνονται. Λοιπόν, τα πλήρωσε η αριστερά. Τότε, σήμερα λοιπόν, πρέπει να σας πω, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η κεντροαριστερά πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να έρθει σε μια προγραμματική σύγκληση με το φυσικό της σύμμαχο. Δεν παραπάει στο φυσικό της αντίπαλο. Ο Τσίπρας, αν θέλετε, και πάλι πολιτικά μίλησε έντιμα και είπε, εγώ είμαι η αριστερά. Θα μπορούσε να πει είμαι και η ευρύτερη κεντροαριστερά. Κύριε Κουρουπλή, τώρα δεν μπορούμε να μην ρωτήσω. Είχατε τέσσερα χρόνια συγκυβερνεί τον Πάνο Καμένο, τον Εξάρτητο Ελλήνων. Αφήστε. Και ξαφνικά έρχεται και λέτε για ετερόκλητη συμμαχία του 90. Λοιπόν, λοιπόν, εκεί δική σας ετερόκλητη. Εγώ σας λέω λοιπόν. Αυτή σας εξασφάλισε την κυβέρνηση μετά τα τέσσερα χρόνια όμως. Ακούστε, ο Τσίπρας ήταν η κυρίαρχη δύναμη στην συνεργασία αυτή. Ναι, ωραία, αλλά τώρα λοιπόν. Τώρα λοιπόν, σας λέω για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Η κεντροαριστερά λοιπόν έχει όλο το χώρο να κινηθεί. Αλλά κεντροαριστερά, όχι κεντροδεξιά. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εάν δεν το αποσαφηνίσει, θυμηθείτε ότι ο ελληνικός λαός θα το αποτιμήσει αναλόγως. Δεν θα συγχωρήσει. Ό,τι δεν έκανε και με τον Γεώργιο Μαύρου το 1977, το ίδιο θα κάνει. Γιατί η δημοκρατική παράταξη, με την ευρεία έννοια, που καταλαβαίνει ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας είναι η δεσπόζουσα πολιτική προσωπικότητα που μπορεί να ηγηθεί αυτού του χώρου στα πλαίσια προγραμματικής σύγκλησης. Εγώ δεν λέω να απορροφήσει κανένα όλους αυτούς. Λοιπόν, είναι ο χώρος που πραγματικά μπορεί να οδηγήσει. Γιατί δεν πήγατε, κύριε Κουρουπλή, μετά τις εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015 στο φυσικό σας αυτό σύμμαχο και πήγατε κατευθείαν στον Πάνο Καμένο? Κοιτάξτε, δεν υπήρχε περίπτωση τότε με Βενιζέλο να έρθει κανείς να συνεργαστεί. Ναι, ο φυσικός σας σύμμαχος αυτός ήταν. Μην το συζητάτε. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση τότε να γίνουν αυτά που λέτε. Ήτανε πλέον τα πράγματα σε ένα δύσκολο κόμβικο σημείο. Τα πράγματα τώρα ηρέμησαν, έγιναν λάθη και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, έγιναν και χαρακτηρισμοί που δεν έπρεπε να γίνουν. Δεν ήμουν από αυτούς που χαρακτήρισα κανέναν, ποτέ. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή, ξέρετε, δεν προέχει το εγώ το δικό μας. Προέχει το εμείς της κοινωνίας. Προέχει, παρακαλώ, ο αγρότης. Προέχει ο εργάτης. Προέχει ο συμβασιούχος. Προέχει ο άνεργος. Προέχει ο εργαζόμενος. Ο συνταξιούχος. Το πρόσωπο με αναπηρία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν το φαινόμενο του αποκλεισμού. Τα νέα παιδιά. Με αναπηρία και δηλαδή, με βάστερα να σας σχολιάσω τη δηλώση Πολάκη. Νομίζω ότι διαφωνείτε με τη δηλώση Πολάκη όμως, έτσι. Ό,τι θέλετε θα πω εγώ, δεν αποφεύγω να μιλήσω. Ναι, συζητείτε και πρόταση μου φύση στη Βουλή. Ακούστε. Μου αναφέρατε, ξέρετε, θέλετε, ακούστε, θέλουμε να είμαστε κοντά στα άτομα με αναπηρία. Και ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια δήλωση που ατυχέστατε. Αν θέλετε να σας απαντήσω. Κάνουμε διάλογο. Έκανε μια ατυχέστατη δήλωση, δεν έκανε. Ωραία, να σας απαντήσω. Ακούστε, αυτή τη στιγμή
Έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ΑΟΣ και με αυτά που κάνει η Τουρκία. Έχουμε εθνικά ζητήματα τέτοια στο Αιγαίο, από τη ρητορική της Τουρκίας. Δεν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να ανησυχεί αυτά και να κάνει μια πρόταση μορφής στην κυβέρνηση για τον τρόπο που διαχειρίζεται τόσο κρίσιμα ζητήματα όπως είναι τα εθνικά ζητήματα. Δεν τον άκουσα. Τι έκανε, πήρε από τα μαλλιά, τραβηγμένη από τα μαλλιά μια υπόθεση, η οποία νομίζω ότι δεν θα του κάνει τόσο καλό. Θυμηθείτε ότι ανεβάζει με αυτόν τον τρόπο το θερμόμετρο ο κ. Μητσοτάκης, αλλά εκεί το βράδυ των εκλογών θα τον καταλάβει υποθερμία. Ναι, και θα σας εξηγήσω γιατί. Εγώ να σου πω, εγώ δεν υπερασπίζω με... Θα σας εξηγήσω, τον κ. Μητσοτάκη. Θέλω να μου σχολιάσετε τη δήλωση Πολάκη. Μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς, γιατί έχει την εντύπωση ότι μπορεί να μιλάει επί παντός επιστητού. Να τον κατηγορήσει. Καταρχάς κάνει μια εξαιρετικά καλή δουλειά στο Υπουργείο, δουλεύει, σκυλίσια, παλεύει, κάτω από δύσκολες συνθήκες να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας μαζί με τον Ξανθό. Απ' την άλλη μεριά λοιπόν έγινε αυτή η κόντρα. Θα μπορούσε να την έχει αποφύγει. Τη δήλωση λέτε. Σας είπα, δεν είναι ανάγκη... Εγώ σας ζήτησα γι' αυτό να σχολιάσετε την ίδια τη δήλωση. Εδώ τι έγινε, γιατί κάπου τώρα παίζεται ένα παιχνίδι από τη δεξιά. Έχει δείξει τόση μεγάλη ευαισθησία για την αναπηρία η δεξιά. Έλεος δηλαδή. Το 82 δεν είναι μακριά. Το 82 όταν ψηφίστηκε ο νόμος για τον κατάργηση της αρτιμέλειας και να τα ακούσουν όλοι οι ανάπηροι αυτό και οι γονείς τους και εδώ και παντού και το λέει ένας άνθρωπος που νομίζω κανένας δεν μπορεί να αφισβητήσει τους αγώνες του και την πρωτοπορία του στα ζητήματα αυτά. Λέω λοιπόν, όταν ψηφίστηκε ο νόμος για ο 1223 η κυβέρνηση λοιπόν δέχτηκε την επίθεση της τότε αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση Πασόκ, το Πασόκ, ναι. Θα μετατρέψετε το δημόσιο σε άσυλο. Αυτό είπε η δεξιά. Το ίδιο το 1991 όταν εγώ μίνησα ως πρόεδρος της Συνομοσπονδίας τον αείμνηστο τον Μιλτιάδη Εύερτ για τον νόμο 943. Τι έγινε τότε? Λοιπόν, πλαστογράφησαν την έννοια της αναπηρίας και χαρακτήρισαν αναπήρους χιλιάδες ανθρώπους και τους έβαλαν στο δημόσιο. Ενώ υπήρχε ο νόμος 1648 και οι διαδικασίες που όριζε. Λοιπόν, αυτά έκανε η δεξιά για να μην μας κάνουν τώρα τις παρθένες και ερχόμαστε τώρα στην περίπτωση αυτή. Ο Στέλιος Κυπρόπουλος είναι ένας αξιόλογος επιστήμονας. Λοιπόν, σε τίποτα η αναπηρία του δεν μειώνει την αξιοπιστία του, την επιστημονική και την προσωπικότητά του. Γι' αυτά πάλεψα από τα 10 μου χρόνια νικώντας τη μοίρα μου που βρέθηκα ως ένα παιδάκι σε ένα περιβάλλον εντελώς απόλυτου σκοταδιού και νίκησα και το σκοτάδι και τους σκοταδιστές. Και ποτέ δεν επέτρεψα ούτε στην Αγία Μάνα μου να μου συμπεριφερθεί με το συνέστημα ότι είχα χάσει κάτι από την αξία μου. Πορεύτηκα σε αυτόν τον δρόμο διεκδικώντας πάντα και καθημερινά και κάθε στιγμή το δικαίωμα να είμαι αυτό που εγώ θέλω και όχι αυτό που ήθελαν οι άλλοι. Και ρωτώ τώρα, ο Πολάκης, να τον δικάσουμε, να τον εκτελέσουμε. Έχει πει κάτι που συνδέεται με τη μείωση της αξίας του συγκεκριμένου ανθρώπου από λόγω της αναπηρίας? Θα τον είχα σκίσει εγώ πρώτος. Θα είχα ζητήσει την παρέτηση του από τον Πρωθυπουργό για δημόσια. Ή εγώ ή αυτός. Αλλά δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τι έκανε ο Πολάκης? Βγήκε ο Στέλιος να υπερασπιστεί ουσιαστικά την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή τα επιδόματα. Όχι φίλε μου, Στέλιο, τα επιδόματα είναι κατάκτηση του αναπηρικού κινήματος. Με αγώνες σκληρούς. Γιατί τα έχουμε ανάγκη, γιατί το επίδομα έρχεται να καλύψει τα κενά και τα επιπρόσθετα προβλήματα που γεννά η αναπηρία στη ζωή ενός τέτοιου ανθρώπου. Δεν ήρθε για να μας κάνουν χάρη, δεν είναι δώρα, είναι εξισώνεις και προσαρμόζεις την δραστηριότητα ενός ανθρώπου με εκείνον ενός πολίτη που δεν έχει, γιατί ένας τυφλός θα λερωθεί το παντελόνι του πιο εύκολα, το που κάνει το σακάκι του πιο εύκολα γιατί μπορεί να ακουμπήσει κάπου. Δηλαδή, ο παραπληγικός που πραγματικά έχει άλλο είδους προβλήματα, έρχεται αυτό το επίδομα για να καλύψει, είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα, το οποίο μετατρέπει τον ανάπηρο σε πιο παραγωγικό άνθρωπο, γιατί του εξασφαλίζει δυνατότητες για να μπορεί να αξιοποιήσει τις δημιουργικές του. Πάντως, να θυμίσω, κύριε Τουρκή, λοιπόν, να θυμίσω όμως, να κάνουμε διάλογο. Αν διεκδικούσε εσύ τις ευκαιρίες, κύριε Κυμπουρόπουλε, να έβαζε χαρτιά για να προσληφθεί επιμελητή Β' στο ΕΣΥ με κρίση από συμβούλιο όπως οι άλλοι γιατροί,
Και όχι έτσι, όπως δικαιούσαν ως αμαία. Ντροπή και κρίμα. Αυτή είναι η δήλωση. Όταν, ναι, τι είπε δηλαδή, δεν του μείωσε την αξία. Είπε. Εσείς συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση. Όταν, ακούστε, θα σας πω, τι του είπε. Ότι όταν ο Κυμπουρόπουλος λέει να καταργηθούν τα δικαιώματα, αυτό δεν είπε. Διαβάστε τη δήλωση του Κυμπουρόπουλου. Ναι, ακριβώς πάνω μου. Δεν θέλεις ποτέ μόρια, επιδόματα, χάρες ή στις ευκαιρίες διεκδικώ. Διεκδικώ αυτό που δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεν συμφωνώ. Και νομίζω ότι δεν συμφωνείτε με το αναπηρικό κίνημα. Δεν το συμφωνείτε με τι. Σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι ήταν. Πήγαμε τον κύριο Βαρδακαστάνη εδώ το Σάββατο. Χαρακτήρισε ατυχέστατες και εξοργιστικές τις δηλώσεις Πολάκη, αλλά διαφώνησε και με τον κύριο Κυμπουρόπουλο. Και του Κυμπουρόπουλου. Ναι. Ωραία, αυτό λέω. Αλλά και με τον κύριο Πολάκη. Ήταν καταδικαστές. Βεβαίως. Μα δεν είπα εγώ ότι ήταν ανάγκη να πει ο Πολάκης να πάρει αυτό το όρο και να δημοσιεύσει. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Δεν υπερασπίστηκα τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν, η κουβέντα όμως, η συζήτηση ήταν πολιτική. Δεν ήταν σε σχέση αν ήταν ικανός ο Κυμπουρόπουλος να είναι βουλευτής, να είναι επειδή ήταν παραπληγικός, να είναι γιατρός. Δεν μπήκε τέτοιο θέμα. Άρα ο κύριος Πολάκης έκανε πολιτική κριτική, θεωρείτε. Εγώ πιστεύω, ναι, πολιτική κριτική. Πολιτική κριτική. Ναι, πολιτική. Και, και ο Στέλιος είναι πολιτικό. Συγγνώμη. Εγώ συγκρούστηκα με τον Μητσοτάκη σφοδρότατα. Δεν ζήτησα καμία μεταχείριση όταν έγινε η ιστορία με τη θάλασσα. Δεν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και ζήταγε την κεφαλή μου επί πίνακη. Και σε 2,5 μήνες καθάρισα τη θάλασσα. Αυτό που δεν έκανε ποτέ που δεν έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Και που χωρίς να πληρώσει το ελληνικό κράτος ένα ευρώ. Ένα ευρώ. Και δεν είχαν τη γενναιότητα ποτέ ούτε συνάδελφοί σας, ούτε πολιτικοί μου αντίπαλοι που ζήτησαν. Συγγνώμη κύριε, εδώ πήγαν και δημοσίευσε έντυπο ότι χόρευα εγώ στο σπίτι του ιδιοκτήτη του Αγία Ζώνη. Και μετά βγήκαν οι υπογείς, συγγνώμη. Τέτοιες επιθέσεις ανίερες δέχτηκα. Και δεν είπα, μεταχειρίστηκε. Και μάλιστα βρήκε και πρώην σύντροφός μου βουλευτής που είπε πολύ χειρότερα από ό,τι είπε ο Πολάκης. Είπε ότι δεν έπρεπε να είμαι υπουργός επειδή δεν έβλεπα. Τι μου λέτε τώρα. Γι' αυτά δεν σας είδα να ευαισθητοποιήσετε ποτέ. Εμάς ή τον κύριο Μητσοτάκη. Όλοι και οι δημοσιογράφοι και όλοι τώρα όλοι. Καλά, μην εξισώνετε. Μην εξισώνετε του δημοσιογράφου τη Αθήνα όλου. Κανένα ανάπηρο δεν έχει ανάγκη τον νύκτο κανένα. Ο ανάπηρο θέλει δικαιώματα να μπορεί να αναπτύξει τι δημιουργικέ του δυνατότητε. Δεν θέλει χάρε. Δεν θέλουμε χάρε. Θέλουμε να μπορεί ένα τυφλό να έχει όλα τα μέσα να αποκτήσει γνώση. Διότι αν εγώ δεν είχα μια οικογένεια που με στήριζε, αγροτική μεν οικογένεια αλλά που με στήριζε, θα ήμουν στο χωριό μου. Και δεν θα έφταιγε η τυφλότητα, θα έφταιγε η πολιτεία και η οικογένεια που δεν θα μου δίνανε τα μέσα. Το ίδιο και ο παραπληγικός. Όταν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάει στο σχολείο γιατί δεν έχει ράμπα. Λοιπόν, Δεν φταίει το μυαλό του. Πάντως κύριε Κουρουπλή, τα άτομα με αναπηρία δεν θέλουν και συμπεριφορές εκπροσώπων της κυβέρνησης όπως του κύριου Πολάκη. Ακούστε, έτσι. Δεν. Ξέρετε τι λέει μια παροιμία. Καλύτερα να σε μισούν παρά να σε λυπούνται. Λοιπόν, και το λέω για να τα ακούσουν όλοι και να το κατανοήσουν τι θέλω να πω. Όταν το 77. Πήγαμε οι τυφλοί και κάναμε μια διαμαρτυρία στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και ακούστε το με προσοχή αυτό και να τα ακούσουν και οι τηλεθεατές και μας χτύπησε η αστυνομία και μας πήγανε και στο κρατητήριο γύρω στα 80 άτομα. Όταν καθίσαμε μετά και συζητήσαμε το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαμαρτυρίας, ξέρετε τι είπαμε. Επιτέλους η αστυνομία μας μεταχειρίστηκε όπως όλους τους άλλους απεργούς. Άρα ο αγώνας μας δικαιώθηκε στη βάση ότι είμαστε ίδιοι πολίτες και ίσοι πολίτες. Δεν θέλουμε χάρες. Να το πω άλλη μια φορά. Θέλουμε τα κοινωνικά δικαιώματα για να μπορεί να έχουμε το αυτό σημείο κίνησης με όλους τους πολίτες. Αυτό θέλουμε και αυτό διεκδικούμε. Και να κλείσουμε αυτό, να ευχηθώ καλό αγώνα από εδώ και πέρα, καλό τρέξιμο. Θέλω και να σας ευχαριστήσω και να δεσμευτώ ότι εάν ο ελληνικός λαός με στείλει εκεί, έχω 3-4 ζητήματα για τα οποία θέλω να δώσω προτεραιότητα. Ένα ζήτημα είναι γερμανοκατοχικές αποζημιώσεις και νομίζω γνωρίζετε ότι το 12 ήμουν ο βουλευτής που πήρα την πρωτοβουλία αξιοποιώντας τον κανονισμό της Βουλής για να έρθει το θέμα αυτό επιτέλους μετά από 70 χρόνια στη Βουλή και να φτάσουμε σήμερα να
να έχουμε πόρισμα. Πεδίο δόξης λαμπρών για όσους εκλεγούν να το παλέψουμε στην Ευρώπη. Δεύτερο, η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Και να καλέσω και από το σταθμό σας τις οργανώσεις των ποντίων επιτέλους να ομονοήσουν και να γιορτάσουμε φέτος τα 100 χρόνια ενωμένοι. Μακάρι. Επιτέλους, γιατί μακάρι. Αυτό που γίνεται είναι πόνος. Τρίτο είναι ότι ως Υπουργός Υγείας ξεκίνησα μια ιστορία και είπα ότι η Ευρώπη πρέπει να διεκδικήσει και να διαπραγματευτεί από κοινού την τιμή των καινοτόμων φαρμάκων για να μπορέσουμε πραγματικά να είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες. Και μια άλλη υπόθεση που ξεκίνησα ως Υπουργός Ναυτιλίας και πήρα την έγκριση με την πρόταση που κατέθεσα στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών στη Βαλέτα, για να υπάρξει επιτέλους ευρωπαϊκή, πραγματική όμως ευρωπαϊκή νησιωτική πολιτική. Μπορεί εδώ στην περιοχή να μην σας νοιάζει αυτό το θέμα, αλλά πρέπει τα νησιά μας και ιδιαίτερα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, του Αιγαίου, να αισθάνονται ότι είναι όσα να είναι κορμός της ίδιας χερσαίας χώρας, της υπηρετικής χώρας, είναι ευαίσθητες περιοχές. Και εκεί πάλι αυτή η κυβέρνηση, παρά την οικονομική κρίση, έκανε αυτό που 50 χρόνια έταζαν όλοι, το μεταφορικό ισοδύναμο. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, κύριε Πουρκλή. Να είστε καλά.